Αντιγρυπικά εμβόλια και όχι εμβόλια κατά του COVID, παρότι ο ιός παραμένει εδώ, ψηφίζουν την περίοδο αυτή οι πολίτες με τη ζήτηση να αυξάνεται καθημερινά όλο και περισσότερο. Τα αντιγρυπικά εμβόλια έφτασαν ήδη στα φαρμακεία. Φέτο βλέπουμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται περισσότερο για τα αντιγρυπικά εμβόλια και λιγότερο για το εμβόλιο για το κορονοϊό. Και αυτό έχει μια λογική εξήγηση, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί με τα εμβόλια του κορονοϊού, έχει κάνει ήδη 3, άλλοι έχουν κάνει 4, άλλοι φοβούνται, ακούνε διάφορα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και δικτύωσης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή επάρκεια σε αντιγρυπικά εμβόλια, δεδομένου ότι πλέον βαδίζουμε στα μέσα Οκτωβρίου και βάσει των πρωτοκόλων που υπάρχουν μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τον εμβολιασμό κανονικά από εβδομάδα. Η εποχική γρίπη παραμερίστηκε τα προηγούμενα χρόνια από το φόβο του κορονοϊού. Φέτος όμως παρατηρήθηκε από πολύ νωρίς έξαρση και έτσι όσοι εμβολιάζονται σταθερά έχουν έρθει ήδη σε επαφή με το γιατρό τους ώστε να κάνουν το εμβόλιο. Αυτό σας το έχει προτείνει γιατρός? Ναι, γιατρός. Κάθε χρόνο το κάνω συνέχεια. Θα το κάνω το εμβόλιο. Το κάνω κάθε χρόνο. Το έχω γράψει ήδη. Επειδή η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική πλέον σχεδόν μόνο στα φαρμακεία και στα νοσοκομεία και στα ιατρία, έχουμε αρκετές ιώσεις ήδη. Οπότε αυτό το πράγμα έχει λίγο θορυβήσει τον κόσμο. Θα έλεγα σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πρέπει να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο, να επισκεφτούν τον γιατρό τους καταρχήν για να πάρουν την ηλεκτρονική συνταγή που πρέπει να έχουν και από εκεί και πέρα να διαλέξουν το φαρμακείο της επιλογής τους, όπου μπορούν να κάνουν και το εμβόλιο τους. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη του κύματος εποχικής γρίπης, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης, δηλαδή για να δράσει. Κατά προτίμηση, ο εμβολιασμός θα πρέπει να ολοκληρώνεται στα μέσα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.